με τον εκλεκτό μας καλεσμένο, ο κ. Δουζίνας, ο καθηγητής κ. Δουζίνας είναι μαζί μας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο βεβαίως, και επικεφαλής επιτροπών κτλ. Αυτοδιοικητικά δεν συζητάτε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Μόλις τώρα ήρθε από τη Βουλή, όπου συζητείται αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση. Εκεί αδειάσατε σκουλουρέτη. Αδειάσαν το σκουλέτη, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπήρξε μια τροπολογία βουλευτική την οποία υιοθέτησε. Πολιτικά, εσείς πώς το διαβάζετε. Εγώ σας είπα κάτι, ναι, που γράφετε. Ότι όταν έχετε μια τροπολογία από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε ένα νομοσχέδιο, δημιουργεί θέμα στον Υπουργό. Συμβαίνει αυτό? Όχι, δεν πιστεύω ότι σημαίνει αυτό. Διότι κοιτάξτε να δείτε, όταν το νομοσχέδιο έχει μπει στην Ολομέλεια, οι τροπολογίες συνήθως εμφανίζονται είτε από τους υπουργούς είτε από τους βουλευτές. Σωστά. Δηλαδή έχει συμβεί επανειλημμένως. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό ή περίεργο ή σπάνιο ή δεν έχει ξαναγίνει. Τι έλεγε αυτή η τροπολογία, βοηθήστε λίγο τους τηλεθεατές. Η τροπολογία έλεγε ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα συμπέσουν με τις ευρωεκλογές. Αυτό ήταν. Αυτό. Χοντρικά αυτό είναι. Ναι. Ναι, 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 ναι. Μιλάτε εδώ χαλαρά. Είδα ότι είχατε πολύ χαλαρή συζήτηση. Να τα πούμε χαλαρά. Ναι, για να καταλαβαίνει, χαλαρά τα λέμε. Τα λέμε λίγο πιο κανονικά. Προσπαθούμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι πίσω από τους τίτλους δεν καταλαβαίνουν πολλές φορές τι συμβαίνει. Έχετε απολύτως δίκιο. Και καμιά φορά, κοιτάξτε, είστε και στη Βουλή. Γίνεται μια συζήτηση στην οποία οι βουλευτές του κάθε κόμματος επαναλαμβάνουν χοντρικά τα ίδια. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πει κανείς ότι η επανάληψη είναι μήτυρ κάθε μαθήσεως. Αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι δεν ξεκαθαρίζονται διάφορα θέματα. Διότι υπάρχουν θέματα και στην επιφάνεια και από κάτω, σημαντικά θέματα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα πολύ σημαντικό θέμα σε σχέση με το νομοσχέδιο αυτό και τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται τώρα για την απλή αναλογική. Κοιτάξτε να δείτε, όπως και η γλώσσα δεν είναι εργαλείο. Η γλώσσα δεν είναι ένας καθρέφτης των σκέψεών μας. Η γλώσσα μας επιτρέπει να φτιάξουμε τις σκέψεις μας. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο, το εκλογικό σύστημα δεν είναι απλώς ένα εργαλείο. Ο λόγος και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί δεν είναι απλώς να αναπαριστά με έναν απόλυτο τρόπο, πιο δημοκρατικό λιγότερο, τι γίνεται στην κοινωνία. Mm-hmm. Το εκλογικό σύστημα μπαίνει μέσα στην κοινωνία και δημιουργεί νέες συνθήκες. Επομένως, όταν δημιουργείς ένα σύστημα απλής αναλογικής, είτε στις τοπικές εκλογές είτε στις εθνικές εκλογές, αυτό που κάνεις είναι ότι καλείς τον κόσμο να αρχίσει να ασχολείται περισσότερο με τα κοινά. Δηλαδή, βάζεις ένα θέμα συμμετοχικής δημοκρατίας και σήμερα σε όλη την παγκόσμια θεωρία, στην πολιτική επιστήμη, στην πολιτική φιλοσοφία, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Βλέπουμε πως οι δημοκρατίες παρακμάζουν. Έχουμε από τη μία πλευρά τις ανελεύθερες δημοκρατίες με τους μεγάλους υποτίθεται ηγέτες, τους Σουλτάνους, τον Όρμπαν, τον Πούτιν κτλ. Από την άλλη έχουμε την λογική της επικράτησης της οικονομίας και των τεχνοκρατών επί της πολιτικής. Όταν προσπαθείς να το ανατρέψεις αυτό, να σταματήσεις μια λογική που οι πολίτες λένε είτε πράσινο είτε μπλε ψηφίσεις, παίρνεις ένα γκρι, όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να αναμίξεις τον κόσμο, τους πολίτες, την κοινωνία σε μια διαδικασία συζήτησης για τα κοινά πρώτα και μετά και αποφάσεων. Εντάξει. Και αυτή είναι η σημασία της δημοκρατίας σήμερα. Δεν διαφωνώ. Άλλωστε, είμαι από τους ανθρώπους που είχαν στηρίξει την δημοσιογραφικά και πολιτικά την απλή αναλογική και παλαιότερα. Έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν όμως μερικά ζητήματα. Μάλιστα. Υπάρχει το ζήτημα της οριμότητας, όπως λέγανε και τότε αυτοί που εμείς λέγαμε απλή αναλογική, της οριμότητας της κοινωνίας του πολιτικού συστήματος να έχει. Και ένα βασικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, ποιο είναι, κύριε Δουζίνα? Οι παρατάξεις θα κατέβουν. Και μιλάμε για τους μεγάλους δήμους ή τους μεσαίους δήμους. Στις μικρές περιφέρειες τα πράγματα είναι πιο ανθρώπινα, ευτυχώς. Εκεί πραγματικά έχουν βάλει την απλή αναλογική και δεν το έχουν καταλάβει. Πού είναι οι χωριανοί, οι φίλοι κτλ. Ψηφίζω λοιπόν τον Α συνδυασμό με ένα πρόγραμμα δράσης που αφορά στην κοινωνική μου πολιτική, στις πολιτικές, στο περιβάλλον, στη. Όταν θα υλοποιηθεί αυτή η πολιτική για την οποία εγώ καταλαβαίνω, θέλω να πω, με την ενισχυμένη ενδεχομένως, η επιλογή των πολιτών θα είχε δράση. Κοιτάξτε να δείτε, στη σημερινή κοινωνία και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, το δίλημα, το ερώτημα, το πρόβλημα που έχουμε δεν είναι αυτό που λέγεται κυβερνησιμότητας. Και αυτό το λέω πάλι λόγω γνώση, ας πούμε, διότι αυτά είναι και τα αντικείμενά μου. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς θα ξαναβάλουμε τον κόσμο ο οποίος έχει απομακρυνθεί από την πολιτική, έχει παθητικοποιηθεί, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται πια για τα κοινά, διότι δεν βλέπει να γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή. Να μπορέσουμε να βάλουμε αυτόν τον κόσμο να ξαναμπεί μέσα. Και αυτό το νομοσχέδιο, πέρα από την απλή αναλογική, δυστυχώς έγινε μια μεγάλη. Δόθηκε μια μεγάλη έμφαση στην απλή αναλογική. Δεν είναι μόνο αυτό. Μιλάει για δημοψηφίσματα τοπικά. Μιλάει για κοινωνική οικονομία. Στα κάγκελα είναι η ΟΤΑ όμως, το ξέρετε. Η ΚΕΔΕ έβγαλε ανακοίνωση. Άκουγα στην ΕΡΑΣ προχθές και διαφημιστικό πληρωμένο ως ποτάκι.
Κοιτάξτε τώρα εκεί πέρα. Τι παίζει εκεί είναι τώρα. Είναι κάτι το οποίο και εμένα, να σου πω την αλήθεια, με στενοχωρεί. Και δεν λέω στου καθηγητέ, είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων και ο κ. Πατούλη. Ναι, ο κ. Πατούλη. Είναι κάτι το οποίο με στενοχωρεί βαθιά, να σα πω, κύριε Αρβανίτη. Γιατί αυτό το οποίο φαίνεται τα τελευταία 6 μήνες, αλλά και τους τελευταίους 3 μήνες και με τα εθνικά τα θέματα, είναι ότι στην προσπάθεια, σε μια απεγνωσμένη και σε τελική ανάλυση, την τελευταία προσπάθεια για να κλείσει η λεγόμενη αριστερή παρένθεση, οποιοδήποτε θέμα αναδεικνύεται στην επικαιρότητα, είτε μέσω νομοσχεδίων και πολιτικών πρωτοβουλειών, είτε μέσα από τη συζήτηση την καθημερινή, αυτόματα αντιπολίτευση το γυρίζει σε ένα θέμα μορφής κατά της κυβέρνησης. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω γίνεται και εδώ. Διότι αν κοιτάξετε αυτό το νομοσχέδιο και αν δεν είχε γίνει αυτή η συζήτηση για την απλή αναλογική και για τα θέματα της κυβερνησιμότητας κτλ., έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο μπαίνει νομίζω σε μια γενικότερη συνολική αρχή και έναν προγραμματισμό για να ξαναμπολιάσουμε πάλι τους πολίτες μας και τις κοινωνίες μας και τις μεγάλες πόλεις και τις μικρές κοινότητες, όπως είπατε, που ήδη το έχουν, με μια δόση δημοκρατίας. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και αν το είχαμε κοιτάξει έτσι, πέρα από τις πολύ λογικές διαφορές, κοιτάξτε, η δημοκρατία είναι διαφορές. Η δημοκρατία είναι διαφωνίες, είναι εντάσεις. Αυτό είναι η δημοκρατία. Και η ομορφιά της είναι αυτή. Απολύτως. Ακριβώς. Αυτή είναι η ομορφιά της. Αν το χάνει αυτό, αν το χάσει αυτό, και όπως το χάνει σε έναν βαθμό με τη σύγκληση στο κέντρο της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, το ακραίο κέντρο που λέγαμε, αν το χάσει αυτό, σταματάει να υπάρχει, σταματάει να λειτουργεί. Επομένως, το να βάζεις, να κάνεις αυτά τα μπολιάσματα δημοκρατίας στα οποία μιλάω, που δεν είναι μόνο η πλεονολογική, αλλά μια σειρά άλλων θεσμών που μπαίνουν έτσι ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πολιτών για να ξανανακατευτούν σε αυτό που λέμε τα κοινά, σε αυτό που λέμε τι μας ενώνει και όχι μόνο αυτά που μας χωρίζουν. Αν δεν είχαμε εστιαστεί σε αυτά, νομίζω θα είχαμε μια πολύ καλύτερη συζήτηση και πιθανόν θα είχε βελτιωθεί κατά στο κύριε καθηγητά, κύριε Δουζινά. Έχουμε μπόλικα να σα ρωτήσουμε. Τέλο πάντων, επειδή με βάλατε στην κουβέντα αυτή, ακολουθώ. Δεν είναι και το ειδικότητά μου αυτή. Ακολουθώ τον συνομιλητή πολλέ φορέ στην εντέξει. Σωστά, σωστά. Είστε καλό δημοσιογράφο και το ξέρω για το παρελθόν. Να σα ρωτήσω. Εδώ υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά και στο αφήγημα τη αριστερά. Μάλιστα. Δηλαδή, η δεξιά επανατοποθετείται στα πράγματα. Ναι. Και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και επανατοποθετείται και δυναμικά και ιδεολογικά. Ναι. Γι' αυτό έχουμε, κατά τη γνώμη μου, και ενδιαφέρουσες συγκρούσεις. Δημιουργία νέων σχηματισμών, αποστασιοποιήσεις. Είναι μια ζύμωση. Ναι. Αυτή τη ζύμωση η αριστερά την είχε ζήσει την προηγούμενη 15ετία, δεκαετία. Και εδώ στην Ελλάδα γεννήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Που είχε μια κατάληξη. Στο χώρο του λεγόμενου ακραίου κέντρου, όπως το είπατε εσείς, ή του σοφού κέντρου που θα ενώσει τις δύο, η σοφή στη μέση, φαίνεται ότι εδώ το πράγμα είναι σαν τις συμπληγάδες πέτρες. Περνάει ή δεν περνάει το καράβι του κέντρου? Πρώτον, υπάρχει λόγος να υπάρχει σήμερα συνθήκες αυτές ένα τέτοιο καράβι, πολιτικά μιλάω. Κεντρό. Κεντρό και τι κεντρό θα είναι αυτό? Εντάξει, εγώ γι' αυτό για το κεντρό, κοιτάξτε να δείτε, είναι άλλη νομίζω υπεύθυνη για να μιλήσουν, διότι με μια έννοια, όπως σας είπα, νομίζω από τη στιγμή που ο Μπλέαρ στην Αγγλία, στην Βρετανία, ο Σρέντερ στη Γερμανία εγκατέλειψαν τις αρχές τους σοσιαλδημοκρατίας, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, που ήταν η παράδοση και του γερμανικού του SPD, του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος και του αγγλικού του εργατικού. Από τότε που τις εγκατέλειψαν, και αυτό έγινε και στην Ελλάδα και με τον κύριο Σιμίτη και αργότερα με αυτή τη σύγκληση Σαμαρά Βενιζέλου, το θέμα του κέντρου, το κέντρο είναι εκεί, δυστυχώς. Αυτό το οποίο συνέβη, και έχετε δίκιο, και θέλω να το πάρω λιγάκι, ας πούμε, ένα βήμα πιο πέρα. Αυτό που συνέβη είναι ότι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και δυστυχώς και σε θέματα που αφορούν εμάς άμεσα, όπως είναι το μεταναστευτικό, είναι η δημιουργία μιας νέας δεξιάς. Μιας νέας δεξιάς που στο οικονομικό της πρόγραμμα ακολουθεί απολύτως αυτό που λέμε φιλελεύθερη δεξιά. Αυτό, νέο φιλελευθερισμό. Και ένα φιλελευθερισμό, ναι, μάλλον, ναι. Αλλά στα θέματα τα πολιτισμικά και στα θέματα που έχουν σχέση με τα δικαιώματα της ταυτότητας κτλ., στηρίζεται επάνω σε μια λογική εμάς και οι άλλοι. Και οι άλλοι είναι αυτή τη στιγμή, αυτοί που χρησιμοποιούνται, είναι οι μετανάστες, είναι οι πρόσφυγες, είναι αυτοί οι καταραμένοι της γης που έχουν καταστραφεί τα σπίτια και τα λοιπά και προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη, που, για να πούμε και του στραβού το δίκαιο για την έκφραση που λέμε, έφτιαξε τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, διότι μέσα από τις αυτοκρατορίες και τις αποικιοκρατίες της είχε μεταφέρει
τεράστιες αξίες από τις αποικίες στο κέντρο, οι οποίες μας επέτρεψαν να δημιουργήσουμε, βέβαια μέσα από τους αγώνες των λαών, αυτά που λέμε τα οικονομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα που τα χάνουμε τώρα. Έχουμε λοιπόν μια νέα δεξιά. Τι κάνει η αριστερά εκεί? Διότι αυτό για μένα είναι το μεγάλο ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι η πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989 έπεσε κυρίως απάνω στα κεφάλια και στο δικό μου της, αυτή που θα λέγαμε, της δημοκρατικής και σοσιαλιστικής αριστεράς. Υπέστη δηλαδή εκείνη τη στιγμή η αριστερά παγκοσμίως και στην Ευρώπη και μια πολιτική ήττα, αλλά νομίζω και, είχε και μια μεγάλη θεωρητική αποτυχία. Ναι, θεωρητική. Και εδώ πέρα μπαίνει το μεγάλο ερώτημα σήμερα για ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο διεθνώς και στην Ευρώπη και διεθνώς αποτελεί ένα από τα λίγα κόμματα το οποίο, σε αντίθεση με τους λαϊκιστές ακροδεξιούς που βγαίνουν στην Ιταλία, στην Αυστρία, σε κεντρικά κράτη, αφήστε τα Βίζεγκρα κτλ., είναι το κόμμα το οποίο μπόρεσε να απορροφήσει την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών σε μια λογική κοινωνικής δικαιοσύνης. Τι κάνει λοιπόν σε μια τώρα... προοδευτική κατεύθυνση, μου λέτε δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς. Διότι εκεί πέρα παίχτηκε αυτό το παιχνίδι. Αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αρβανίτη, το 2015, το 2014 και το 2015, νομίζω ότι η πολιτική εξέλιξη στην Ελλάδα θα ήταν πάρα πολύ άσχημη. Διότι ο κόσμος, ο οποίος είχε αποφασίσει να ψηφίσει αντιμνημονιακά και σε έναν βαθμό και αντισυστημικά, θα πήγαινε σε άλλα κόμματα. Θα πήγαινε στα ανάλογα κόμματα, σαν τη Λέγκα του Βορρά στην Ιταλία και για τους Αυστριακούς. Κλείνω με ένα τελευταίο θέμα. Με αφορμή και τις δηλώσεις Χαν. Ναι. Εντάξει, το έχουμε εξαντλήσει βέβαια λίγο. Αλλά επειδή έχω την χαρά και την τιμή να έχω κοντά εσάς, η τελευταία μου ερώτηση παλεύει να έχει ιδεολογική απάντηση πιο πολύ παρά τόσο πολιτική. Πολιτική είναι έτσι κι αλλιώς. Στην Ελλάδα, ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις οι οποίες και γιατί επενδύουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι καλυμμένου εθνικισμού ή περίεργου εθνικισμού, θα έλεγα, κάνοντας πολλές φορές και την τρίχα τριχιά? Και είναι όχι μόνο η ιστορία Χαν, είναι και η ιστορία με τη συμφωνία των ΣΠΟΝ, είναι και η κουβέντα που μπορεί να ανοίξει με τη γειτονική Αλβανία, είναι τα ελληνοτουρκικά. Και το πατριωτικό λίγο με το συμφέρον κάπως μπλέκεται περίεργα. Έχετε πολύ δίκιο. Πάντα μπλεκόταν. Αλλά εδώ για πρώτη φορά, νομίζω, στη μετεμφυλιακή ιστορία μας, η αριστερά, η κυβερνώσα αριστερά αυτή τη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ και με τα προβλήματα που έχει, για πρώτη φορά εμφανίζει ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης των σχέσεων με τους γείτονες, εκτός από την Τουρκία βέβαια, που εκεί υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα. Ένα συνολικό πρόγραμμα το οποίο δεν θα επιτρέπει πια να λένε οι άλλοι ότι είσαστε κομμουνιστοσημωρίτες, ότι είσαστε εθνοπροδότες, ότι εσείς δεν πιστεύετε στην πατρίδα. Διότι αυτό το οποίο έγινε με τις πρέσπες. Η τιμένη του 49 κάνουν αυτά. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που έγινε με τις πρέσπες. Αυτό που ελπίζουμε να γίνει με την Αλβανία. Αποτελεί το κλείσιμο μια σειρά από τραύματα για την ελληνική εξωτερική πολιτική, αλλά και για την πατριωτική εσωτερική εθνική πολιτική. Τραύματα τα οποία είχαν αφήσει ορισμένα φαντάσματα, είχαν αφήσει ορισμένα απομεινάρια. Και κάθε τόσο τα βγάζανε οι άλλοι για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λογική της πατριδοκαπηλίας. Με συγχωρείτε. Κλείνω με αυτό. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η ιστορία αυτή που είχε ανοίξει με τα εθνικά ή λεγόμενα εθνικά θέματα άλλα. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν και απλές εκκρεμότητες. Πολλές. Να κάνουμε όλα εθνικά θέματα. Η Κύπρος είναι το εθνικό μας θέμα, παραδείγματος. Το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Μπορεί να επηρεάσει ώστε να έχουμε κυβερνητική αλλαγή? Μήπως... Εννοείται αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος. Του πολιτικού σχήματος. Δηλαδή... Του κυβερνητικού σχήματος. Ναι, ναι, να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να χάσει εκλογές. Δηλαδή εδώ υπάρχει και ένα ερώτημα που θα έμπαινε. Τι το ανοίγατε? Θα σας απαντήσω. Ήμουν την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο με τον Πρωθυπουργό και συναντήσαμε την κυρία Μέη και τον κύριο Κόρμπιν. Μια εξαιρετική συνάντηση με τον κύριο Κόρμπιν. Να σας πω για την κυρία Μέη. Η κυρία Μέη έδωσε στον Πρωθυπουργό ένα γράμμα που τον προσκαλούσε να πάει στο λεγόμενο φόρουμ του Βερολίνου, που πήγε την περασμένη Κυριακή. Ένα φόρουμ το οποίο είχαν να φτιάξει οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί με όλα τα κράτη των Βαλκανίων, εκτός την Ελλάδα. Διότι είχαν μείνει στην παλιά λογική της Αυστρίας, τότε που μας κλείσαν τα σύνορα πάνω στη Φύρουμ, που έλεγε ότι η Ελλάδα είναι πρόβλημα. Η λύση είναι να κλείνουμε τον διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν είχαν καλέσει λοιπόν την Ελλάδα. Και είναι, νομίζω, χαρακτηριστικό της αναβάθμισης της ελληνικής θέσης και της εξωτερικής πολιτικής, της σημασίας της εξωτερικής πολιτικής, ότι στο γράμμα που έδωσε η κυρία Μέη στον Πρωθυπουργό, τον δικό μας, για να τον προσκαλέσει για πρώτη φορά στον κύκλο του Βερολίνου που συνεδρίαζε στο Λονδίνο, έλεγε τις εξής τρεις λέξεις. Και για αυτόν και για τον Ζάεφ.
ότι δείξατε political courage, πολιτικό κουράγιο, ότι δείξατε vision, όραμα και ότι δείξατε leadership, ηγεσία. Mm-hmm. Λοιπόν, και τα τρία αυτά τα έδειξε η κυβέρνηση και τα έδειξε και ο Πρωθυπουργός. Και μέσα από αυτή τη λογική. Δεν ψηφίζει όμως εκλογές. Προφανώς. Ψηφίσει... προφανώς. Αλλά οι ηγέτες, γι' αυτό τα είπα, διότι το κουράγιο και η ηγεσία σημαίνει ότι μερικές φορές είσαι υποχρεωμένος να πάρεις και ρίσκα. Να σας πω το εξής. Μου είπατε, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει τις εκλογές. Προφανώς, αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, αυτή τη στιγμή φαίνεται να πηγαίνει πίσω. Άρα μπορεί να χάσει τις εκλογές. Για μένα, σαν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που γύρισα στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια και εντάχθηκα, ας πούμε, στην προσπάθεια αυτή, τη μεγάλη ιστορική προσπάθεια της πρώτης φοράς αριστερά, η παρακαταθήκη που θα αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξαιρετικά σημαντική, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Mm. Και σε αυτή την παρακαταθήκη, το να λυθεί το πρόβλημα με τη βόρεια γείτονα, το να προχωρήσουν οι σχέσεις μας με τους άλλους γείτονες, το να καταδειχθεί διεθνώς, όπως έχει γίνει, ότι η Ελλάδα είναι το μόνο σημείο σταθερότητας μέσα σε ένα φλεγόμενο τόξο που ξεκινάει στην Ουκρανία και τελειώνει στη Λιβύη, νομίζω αν αυτό το πετύχουμε, και νομίζω προχωράμε πολύ σωστά, και μόνο γι' αυτό θα άξιζε να ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κύριε Τζίνα, σας ευχαριστώ.